Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, οικονομικές ειδήσεις ημέρα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Ο βασικός σκελετός των μέτρων ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους που θα εγκρίνει αύριο το Eurogroup έχει ήδη προσδιοριστεί. Αξιωματούχοι της Ευρωζώνης θεωρούν πως τα μέτρα που θα ανακοινωθούν είναι αρκετά για να διασφαλίσουν πως οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες της Ελλάδος θα κινηθούν σε χαμηλά επίπεδα για την επόμενη 15ετία και στη βάση αυτή υποστηρίζουν πως το χρέος είναι βιώσιμο. Ωστόσο, την πιθανότητα να βάλει φρένο σε υπερβολικές παραχωρήσεις ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Όλαφ Σόλτς, απογοητεύοντας τον Ευκλήδη Τσακαλώ, το εκτιμά σε δημοσίευμά της η γερμανική εφημερίδα Handelsblatt. Η Γερμανία πατάει φρένο και δεν είναι μόνη της σε αυτό, εντός του Eurogroup, αναφέρει το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Θα δούμε αύριο λοιπόν τι ακριβώς θα αποφασιστεί. Κάθε εξάμηνο αντί 12μηνο θα καταβάλλεται το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύη σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση. Έτσι, από 1η Νοεμβρίου οι δικαιούχοι θα πρέπει να υποβάλουν εκ νέου αίτηση για να το λάβουν, ενώ δεν θα χρειάζεται να υποβάλουν οι δικαιούχοι υποχρεωτικά τροποποιητική αίτηση εντός 15 ημερών από την οποιαδήποτε μεταβολή του εισοδήματος, των περιουσιακών στοιχείων τους, τη σύνθεση του νοικοκυριού ή του τόπου διαμονής τους. Από την 1η Αυγούστου επίσης και έπειτα θα είναι υποχρεωτική εγγραφή στο Μητρό Ανέργων του ΟΑΕΔ όλων των δικαιούχων του επιδόματος καθώς και όλων των ενήλικων μελών του ωφελούμενου νοικοκυριού που μπορούν να εργαστούν. Ψήφο εμπιστοσύνη στο τουριστικό προϊόν της Ελλάδας δίνει η Thomas Cook, ένας από τους μεγαλύτερους τουριστικούς ομίλους παγκοσμίως, επενδύοντας περίπου 150 εκατομμύρια ευρώ στη χώρα και μεταφέροντας μόνο για φέτος 3 εκατομμύρια τουρίστες σε δημοφιλείς προορισμούς και νησιά. Σύμφωνα με τον Διευθύνων Σύμβουλο της εταιρείας, Peter Frankhauser, το ελληνικό τουριστικό προϊόν είναι ανταγωνιστικό παρά την υψηλή φορολογία και ένα από τα κορυφαία της Μεσογείου. Τονίζει μάλιστα πως η χώρα μας έχει καταφέρει να αναπτυχθεί γρήγορα στη διάρκεια των 2 τελευταίων ετών και αποτελεί πλέον τον δεύτερο ισχυρότερο προορισμό για την Thomas Cook. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με το γενικό δικτυμόνα κειμένου σε 774,31 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 1,07% σε άνοδο και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Με περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.